Έχουμε 20 παιδάκια από όλη την Κύπρο για ένα τετραήμερο camp κάτω το 14 που ξεκίνησε χτες με εργομετρικά το πρωί. Ξεκίνησαν τα παιδάκια, πέρασαν από διάφορα τεστ μέσα από το πρόγραμμα του αναπτυξιακού που έχει κάνει ο κόσμος Μαρίος Αργυρού. Το μεσημέρι έκανα γυμναστήριο κάτω στο ακολούθησα ένα πρόγραμμα δυνάμωση κάτω στο γυμναστήριο, στον Αγίο Δομήτριο. Και το απόγευμα κάναμε προπόνηση τεχνικής περισσότερο για να βοηθήσουμε τα παιδιά να μπαίνουν, να γίνουν πιο καλοί, ας το πούμε, χειριστές, να πασάρουν την μπάλα. Λοιπόν, θα συνεχίσει για τρίτη τετάρτη, θα έχουμε διπλές προπονήσεις και γυμναστήριο ενδυνάμωσης μαζί με τον coach Μάριο και θα κορυφωθεί τελευταία μέρα την Πέμπτη με έναν φιλικό αγώνα με τη νυχτή κάτω 15, μια επιλεκτή ομάδα κάτω 15, η οποία να μας τελειώσει τη διαδικασία του ΚΑΜ. Θέλουμε να δούμε όλα τα παιδιά, τα οποία από αυτά τα 20 παιδιά να επιλεχτούν για την ομάδα κάτω των 14 της Εθνικής Κύπρου. Όπως σας είπα πριν, έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να δουλεύουμε με τα παιδιά, για τον λόγο ότι ξεχωρίσαμε ότι υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο σε όσες ηλικίες, ειδικά τα 2004-2005, ακόμα και 2006 που παρακολουθούμε εμείς. Βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο και πάρα πολύ θέληση, δηλαδή όταν έρχονται τα παιδιά ή όταν τα βλέπουμε στο γήπεδο, ό,τι κάνουν το με τόσο πολύ πάθος που ευελπιστούν ότι στο μέλλον, ακόμα και τώρα και στο μέλλον, ότι οι εθνικές μας να δυναμώσουν ακόμα πιο πολύ από τώρα. Όσον εγώ και ο κόσμος Μάριος Αργυρού παρακολουθούμε όλα τα προαθλήματα στις ηλικίες αυτές σε όλη την Κύπρο, σε όλες τις ομάδες και στην επιλεκτή και στην περιφερειακή κατηγορία. Παρακολουθούμε το ταλέντο από όλες τις ομάδες που υπάρχει. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να καλυστεί οποιοδήποτε για να αντιπροσωπεύσει το συγκροτήμα που έχουμε της ΚΑΠΑ 14. Θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία για το ότι πρόσφερε στα παιδιά τη διαμονή τους, γιατί η Εκκλεμεσού, Πάφου και Λάρνακας διευθετήθηκε διαμονή σε σπίτι, το οποίο τα παιδάκια είναι όλα πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τη διαμονή τους, το φαγητό τους, το πρωινό τους, το μεσημεριανό τους, το βραδινό τους και με τις προπονήσεις που γίνονται πιο συστηματικά στο γήπεδο. Πολλά καλά να βλέπουμε τέτοιες ενέργειες. Για να είναι εδώ τα παιδιά μεγάλη εβδομάδα και να προσπαθούν να αγωνίζονται για την εθνική ομάδα σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη αγάπη τους για το μπάσκετ και για την Κύπρο μας. Κύπρος!